50 πράγματα δεν πήγαν όπως τα περιμένατε σήμερα και στο μάτς με το Παναξιακό. Γενικά η νέα χρονιά δεν έχει μπει όπως θα θέλατε, δεν είναι? Εντάξει, τίποτα δεν έχει μπει ακόμα. Η χρονιά, ναι, όντως δεν πήγε όπως θα θέλαμε. Ίσως όμως και αυτό να είναι για καλό. Δηλαδή πιστεύω ότι το μάτς με το Παναξιακό ήταν σαν μια σφαλιάρα για να συνέλθουμε. Με τον Αργόπουλο πίστευα ότι θα πάμε καλύτερα. Στο πρώτο και στο τρίτο σετ πραγματικά δεν ξέρω τι πρωτοέφτεξε να πω. Γιατί σε όλους τους χρόνους πιστεύω ήταν χαμηλά τα ποσοστά μας και η αποτελεσματικότητά μας. Και με προβληματίζει γιατί στα τρία πρώτα σετ είχαμε άλλη εικόνα και στα δύο τελευταία δείξαμε τι πραγματικά είμαστε και τι παιχνίδι μπορούμε να κάνουμε. Πολλά λάθη μαζεμένα. Και γι' αυτό μας κόστησε και το χαμένο βαθμό. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο προπονητής και το τεχνικό team τέλος πάντων θα βρουν τι φταίει ακριβώς. Θα καθίσουμε να δουλέψουμε, θα χαμηλά το κεφάλι και πάμε για τον επόμενο αγώνα. Πού είναι? Ο επόμενος αγώνας νομίζω ότι το ρέφουμε. Μέσα σε εμάς. Φαντάζομαι από εδώ και πέρα, μέχρι και με το μάτς με τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχουν άλλες απώλειες. Και εγώ έτσι φαντάζομαι και πιστεύω πως θα γίνει. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ.